Λοιπόν, κοντά μας ο Κώστας Βλεβαράκης, ο οποίος επιστρέφει εδώ στα Πάτρια Εδάφη, στα Τρίκαλα. Coach, καλώς ήρθες και πάλι. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Λοιπόν, καταρχήν θα μας μιλήσει για τις εντυπώσεις σου στην Πολωνία, έτσι, όπου ήσουν για τους προηγούμενους μήνες. Πώς ήταν και τα πράγματα και οι συνθήκες εργασίας που αντιμετώπισες? Για τον προηγούμενο ένα μήνα, κοίταξε, είναι η δεύτερη χρονιά, η δεύτερη φορά που είχα αυτή την ευκαιρία να είμαι στην Πολωνία. Πρώτα ήταν πριν από 8 χρόνια περίπου. Εντάξει, νομίζω το πολωνικό πρωτάθλημα έχει μια δική του δυναμική με μια εξάδα, θα έλεγα, ομάδων περίπου στο ίδιο επίπεδο, με budget γενικά αρκετά πιο ψηλά από ότι ο ελληνικός μέσος όρος, αν εξαιρέσεις βέβαια τις δύο μεγάλες. Από εκεί και πέρα μια πάντα μια καλή εμπειρία, μια πολύ καλή συνεργασία με τους ανθρώπους. Βέβαια στο αγωνιστικό έκανε πολύ μικρός ο χρόνος ώστε να μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποιες δυσκολίες, ειδικά τραυματισμών, ασθενειών και η ομάδα στην ουσία για ένα μήνα περίπου δεν κάναμε προπόνηση ποτέ, ούτε 5-5. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια αρκετά καλή συνεργασία με τους ανθρώπους, για μεγάλη εκτίμηση από την πλευρά τους και μόνος θετική έτσι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη συνεργασία. Κάνοντας μια σύγκριση με τις συνθήκες εδώ στην Ελλάδα, τι μπορούμε να πούμε, είναι καλύτερα ή χειρότερα εκεί πέρα τα πράγματα στην Πολωνία? Εντάξει, νομίζω ότι εμείς έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τον μπάσκετ όπως λέμε στο DNA μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συναντάς εύκολα σε άλλη χώρα. Θεωρώ ότι σε αυτό είμαστε έτσι από τους κορυφαίους στην Ευρώπη, γιατί εντάξει, κατά ψέματα το μπάσκετ για μια χώρα των διαστάσεων της Ελλάδος έχει κάνει μια τρομακτική έτσι, σύλληπτη θα έλεγα πορεία όλα τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλες επιτυχίες. Από εκεί και πέρα όμως να πάβουν και άλλες χώρες να βάζουν από εκεί και πέρα και χρήματα, αλλά και την, αν θέλεις, υπάρχει και μια προσπάθεια να οι ομάδες τους να πάνε ακόμη πιο ψηλά, να ανεβούν, να μπουν στα ευρωπαϊκές διοργανώσεις με μεγαλύτερη έτσι, δυναμική. Σε αυτή την προσπάθεια είναι και η Πολωνία τελευταία χρόνια. Έχει, όπως είπα και πριν, μια μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ των ομάδων. Βέβαια, ότι μεταξύ της πρώτης και της έκτης ομάδας είχαν 2 βαθμοί η τελική διαφορά πόντων, έτσι, η τελική διαφορά μετά από ολόκληρο πρωτάθλημα. Κάτι που, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είναι κάτι το αδιανόητο. Ο πρώτος με τον έκτο να είναι σχεδόν μαζί στο τέλος τη regular season. Τώρα από εκεί και πέρα, το τελικό πρωτάθλημα, όπως είπα, έχει τους ανθρώπους οι οποίοι εντάξει, πολλά χρόνια έχουν στηρίξει αυτό το οικοδόμημα και νομίζω ότι αυτή την εμπειρία και αυτές τις γνώσεις που υπάρχουν εδώ. Και κατά ψέματα δύσκολα και βρίσκει άλλη χώρα. Έγινε κάποιε συζητήσει με τη διοίκηση τη Κοζαλίνη όταν θα συνεχίσει και την αγωνιστική σεζόν? Εντάξει, η δική τους υπεποίθηση έτσι, και από τον πρόεδρο και από τον general manager όπως εκφράστηκε ήταν αρκετά ξεκάθαρη. Οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουμε και από εκεί και πέρα είναι και εγώ κάποια πράγματα που να σταθμίσω όσον αφορά και εκεί κάποια δεδομένα και τις άλλες επιλογές που έχουμε εντός και εκτός. Οπότε νομίζω ότι σε επόμενες μέρες ή κάποιες εβδομάδες, τέλος πάντων, λίγες εβδομάδες, θα έχουμε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο. Λοιπόν, είσαι εδώ στα Τρίκαλα. Είμαι βέβαιος ότι επειδή έχεις αγαπηθεί πάρα πολύ από αυτή την πόλη, την οποία και εσύ έχεις αγαπήσει με τη σειρά σου, τα 2 χρόνια αυτά που ήσουν στην τεχνική ηγεσία των Τρικάλων Μπισιάρης, θα έχεις δεχτεί έτσι από αρκετούς φιλάδους την παρότριση να επιστρέψεις στην ομάδα των Τρικάλων. Καταρχήν, πριν πάμε στο αν έχει γίνει κάποια συζήτηση με τη διοίκηση της ομάδας, εσύ πώς βλέπεις αυτό το ενδεχόμενο παραμονή σου στα Τρίκαλα? Θα σε ενδιαφέρει αυτή η προοπτική? Καταρχήν να σου πω ότι αυτό που είπες σαφώς και ισχύει και θα έλεγα ότι ακόμη πιο σημαντικό για μένα δεν είναι τώρα που είμαι εδώ το ότι συναντώ έτσι από τους ανθρώπους της πόλης, αλλά θα έλεγα και αυτά και όλα τα μηνύματα που είχα όσο ήμουν το μήνα αυτό στην Πολωνία από την πρώτη μέρα που έφυγα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία σε έναν πραγματικά αυστηρά επαγγελματικό χώρο νομίζω ότι και στις μέρες μας έχουν και δική τους έτσι, αξία και δική τους δύναμη. Σαφώς και για 2 χρόνια αυτά ήταν και για μένα μια πολύ σημαντική εμπειρία. Ήταν σίγουρα μια περίοδος η οποία είχε αναφυσβήτητα έτσι, πολλές δυσκολίες. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που μένει περισσότερο είναι το δέσιμο αυτό που είπες, Ευαγγέλη, με τον κόσμο και γενικότερα με τους ανθρώπους της πόλης, είτε έρχονταν στο γήπεδο του μπάσκετ είτε όχι. Και σίγουρα αυτό πάντα θα έχει και δική του έτσι, αξία σε όποιες επαφές τώρα ή στο μέλλον με την ομάδα εδώ και στις πόλεις. Έχει γίνει κάποια κίνηση από πλευρά διοίκηση των Τρικάλων? Έχετε μιλήσει? Κάτι συγκεκριμένο, Βαγγέλη, δεν έχει γίνει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο
που ξέρουν οι άνθρωποι, πώς και αν. Είναι δεδομένο για μένα ότι όλοι ξέρουν ότι είναι μια περίοδος η οποία κακά τα ψέματα μετά από μια ακόμη δύσκολη σεζόν χρειάζεται και η ξεκούραση για όλους και για μένα σίγουρα για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις πρέπει να είμαστε στο γίνεται πιο ξεκούραση και πιο φρέσκοι. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό τουλάχιστον και δική μου πλευρά. Από εκεί και πέρα κάθε ομάδα έτσι σταθμίζει και θίκα δικά της τα δεδομένα και πώς θέλει να κινηθεί, πώς μπορεί να κινηθεί. Όλοι ξέρουν τη σχέση που υπάρχει. Από εκεί πέρα το άμεσο μέλλον θα δείξει κατά πόσο υπάρχει και αυτή η προοπτική. Από τη στιγμή που θα γίνουν οι επαφές με την διοίκηση των Τρικάλων, κάτι το οποίο είναι θέμα χρόνου όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Φλεβαράκης τι ακριβώς θα ζητήσει προκειμένου να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας αυτής σε σχέση με αυτά τα οποία συνάντησε φέτος στην ομάδα? Γιατί η αλήθεια είναι ότι πέρα από την επιτυχημένη σεζόν που έφερε και την άνετη παραμονή, υπήρχαν και κάποια κακό κείμενα τα οποία διαπίστωνες καθημερινά βλέποντας γενικά τη λειτουργία της ομάδας. Κοίταξε, ο Άγγελ, η ομάδα και η διοίκηση νομίζω ότι ξέρει λίγο πολύ ποια είναι τα θέματα αυτά τα οποία πρέπει λογικά έτσι να κοιτάξει σαν προτεραιότητες. Θεωρώ ότι ήταν πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και τις δύο σεζόν, ότι η ομάδα στην ουσία από το Μάρτι και πέρσι και φέτος έτσι είχε καταφέρει να πετύχει την παραμονή και να μπορεί να βάλει βάσεις για το μέλλον. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ καταλαβαίνουν όλοι μάλλον ότι σαν πρώτο μέλημα δικό μου, το οποίο είναι άσχετο βέβαια με το αν υπάρχει αυτή η προοπτική ή όχι, είναι ότι αυτό που πρέπει να βελτιωθεί σίγουρα είναι η καθημερινότητα της ομάδος. Αυτό είναι νομίζω το παριθμό ένα. Η καθημερινότητα να γίνει έτσι όσο δυνατόν στην κατεύθυνση, ώστε να διευκολύνει όλους όσους ασχολούνται με αυτήν την ομάδα να κάνουν ακόμη καλύτερα τη δουλειά τους. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Η δικιά μου η άποψη, το ξαναλέω, είτε υπάρχει αυτή η προοπτική είτε δεν υπάρχει, πάντα θα είναι έτσι ως προς αυτή την κατεύθυνση, ως προς το πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή την πόλη και αυτή την ομάδα αυτής της πόλης. Επομένως, νομίζω ότι οι άνθρωποι ξέρουν λίγο πολύ τι χρειάζεται να κάνουν. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα των ιδίων πρώτα, επιλογών, έτσι, προτεραιοτήτων και το πώς ακριβώς θέλουν να κινηθούν. Πέρα από την Πολωνία, υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις αυτή τη στιγμή στα χέρια σου, τις οποίες εξετάζεις? Βαγγέλη, υπάρχουν. Το θέμα είναι και εντός και εκτός Ελλάδας. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, αυτοί που έχουν έτσι τον πρώτο λόγο, άσχετα αν τελικά εξαρτάται πάλι από μένα, είναι η ομάδα η οποία ήδη υπάρχει ένα συμβόλαιο για μένα για την επόμενη σεζόν. Βέβαια, υπάρχει αυτή η οψιόν και από και δική μου την πλευρά και στην ουσία από και δική μου την πλευρά τώρα να συνεχίσω ή όχι. Από εκεί και πέρα, όπως είπα πριν, σταθμίζοντας όλα τα υπόλοιπα, στο τέλος θα αποφασίσουμε κατά πόσο έτσι πρέπει να μπορέσω να συνεχίσω εκεί, όπως με και συνθήκες. Γιατί για μένα το πιο βασικό είναι αυτό, να υπάρχουν συνθήκες και η καθημερινότητα εκείνη, ώστε να μπορείς να κάνεις το κάτι παραπάνω και επαγγελματικά. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως καταλαβαίνεις, που μπορούν να συνυπολογιστούν και πρέπει να συνυπολογιστούν στην απόφαση μας επαγγελματία. Είμαστε επαγγελματίες, είμαστε οικογενειάρχες, όλα που μετράνε, όλα σταθμίζονται στην τελική απόφαση. Οπότε, όπως είπα και πριν, και εντός και εκτός Ελλάδος, όποιες προτάσεις υπήρχαν ή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όλα αυτά θα συνυπολογιστούν και νομίζω ότι βέβαια μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον για τους επαγγελματίες μπορεί να είναι λίγο νωρίς, ίσως όχι αρκετά νωρίς για τις ομάδες. Οι ομάδες αυτές πρέπει να οργανωθούν και να βιαστούν, θα έλεγα, ώστε να βάλουν τις βάσεις όσο γίνεται πιο δυνατές, πιο ισχυρές για τη νέα σεζόν. Είναι θέμα, όπως είπα και πριν, ίσως κάποιων εβδομάδων. Μερικές στιγμές χαλάρωσης τώρα, μερικές μέρες χαλάρωσης για σένα, τις οποίες τις δικαιούσε, παρέα με την οικογένειά σου. Απαραίτητο, έτσι κι αλλιώς είμαστε εδώ, τα παιδιά στο σχολείο. Εντάξει, θα έλεγα ότι είναι μια καλή περίοδος, με την έννοια ότι έχεις χωρίς ιδιαίτερο άγχος την ευκαιρία έτσι, να συναντήσεις φίλους έτσι, και να κερδίσεις κάποιες στιγμές έτσι ηρεμίας και χαλάρωσης δίπλα σε πραγματικά πολύ καλούς φίλους που έγιναν εδώ στα Τρικάλα αυτά τα δύο χρόνια. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να δούμε ο Κώστας Φλεβαράκης που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ακριβώς. Με την ευκαιρία να πω συγχαρητήρια εδώ στην πόλη για τις επιτυχίες και τις ανόδους και στο ποδόσφαιρο. Έτσι είναι σημαντικό, το είπα πριν, πάντα θα είναι σημαντικό έτσι, η πόλη αυτή να έχει ομάδες όσο γίνεται στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι μια πραγματική και διαφήμιση για την πόλη και ο κόσμος να αγκαλιάσει και τα δυο τα τμήματα και να είναι έτσι κοντά σε αυτές τις προσπάθειες ώστε και το Σάββατο στο μπάσκετ και εκεί δεν ξέρω πότε είναι το ποδόσφαιρο, έτσι τα γήπεδα να είναι γεμάτα και έτσι η πόλη αυτή να συνεχίζει όχι μόνο να συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, αλλά θα έλεγα να κάνει σιγά σιγά και βήματα ανόδου. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Coach. Να είσαι καλά.